να μην δώσουν ποτέ το όνομα της Μακεδονίας, κάλεσε τους πολιτικούς ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος κατά το κήρυγμά του στην πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, καταχειροκροτούμενος μάλιστα από τους πιστούς. Έρχονται όλοι οι πολιτικοί και είστε εδώ και πολλοί και να έρθετε και να είστε καλά και καλή επιτυχία. Όλοι ανεξαιρέτως. Αλλά όμως έχουν μια αξίωση οι Μακεδόνες, Έλληνες, να μας πείτε ότι ποτέ δεν θα δοθεί το όνομα της Μακεδονίας σε αυτό το κράτος των Σκοπίων, διότι είναι επικίνδυνο κράτος. Πρέπει να είναι μια θέση καθαρή, ξεκάθαρη, όχι. Εμείς θα κρατήσουμε όλα αυτά τις καλές διαθέσεις που έχουμε για όλους. Αλλά την πατρίδα μας δεν την πολλάμε. Τη Μακεδονία δεν τη δίδαμε. Και προσθέτω κάτι ακόμη. Μιλήστε καθαρά και ξάχτερα με τους επιστήμονες τι γίνεται στην Αμφίπολη. Γιατί τώρα κρύβονται της Αμφιπόλεως ευρήματα τα οποία έρχονται και φωνάζουν και λένε εδώ είναι Μακεδονία και είτε είναι σκελετή, είτε είναι αντικείμενα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Ο κύριος Άνθιμος εξήγησε ότι η αθεία που είναι της μόδας στην Ευρώπη σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία και το Βέλγιο είναι η ρίζα του κακού για την επίθεση που δέχθηκε η Ευρώπη. Πολλές αυτές τις παρεμβάσεις και τις θεωρίες περί της ελευθερίας του ανθρώπου και περί των δικαιωμάτων του ανθρώπου και περί της απολύτου, δηλαδή αποχαλινώσεως του ανθρώπου μέσα στη ζωή. Το ξέρετε ότι από εκεί είναι η πηγή της μόδας σε όλο τον κόσμο, βγαίνει από το Παρίσι, που σημαίνει ουσιαστικά βοηθητικά μέσα για την προβολή της αμαρτίας και της σωματικής απρεπίας. Όλα είναι εκεί. Πέσανε λοιπόν στην αθεία. Το ίδιο και οι Άγγλοι. Ξέρετε τι έγινε στη Μεγάλη Βρετανία. Και εκεί επήγα τον ίδιο καιρό. Πάρα πολλές εκκλησίες της Αγγλικανικής Εκκλησίας επολύθησαν και έγιναν κέντρα διασκεδάσεων και μάλιστα διασκεδώσεων απρεπών μέσα στο Λονδίνο. Και δεν ενδιαφέρεται κανείς να πει τίποτα. Και έχει τώρα συσσωρευτεί εκεί όλη η υπόθεση του εκρηκτικού Ισλάμ και φοβούνται ποια ώρα θα γίνει η επίθεση. Μα εσείς ανοίξετε τους δρόμους. Η αθεία της στη Γαλλία, την Ευρώπη, στην Αγγλία και στις άλλες χώρες, το ίδιο στο Βέλγιο, όσες μπορώ να ξέρω περισσότερο. Η αθεία δημιούργησε κενά μέσα στις κοινωνίες και μέσα στα διάφορα επίπεδα, μέσα στην διαστρωμάτωση του λαού των μεγάλων αυτών χωρών. Και τι έγινε τότε? Ήρθε το Ισλάμ, βρήκε κενό το χώρο που πρώτα ήταν χριστιανική πίστη ελεύθερη και σεβαστή και δημιούργησε τα καινούργια δεδομένα που τα φοβούνται τώρα όλοι και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στην Ιταλία και στις άλλες χώρες και στην Ισπανία ακόμη. Αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή, σας λέω ένα ακόμη, μια ένδειξη ακόμη που την έχω ξαναπεί. Ήταν τέτοια η επιθετικότητα του Ισλάμ ειρηνικά να εγκατασταθεί στην Ευρώπη μέσα στα κενά που δημιούργησε αυτό το κύμα της αθείας και που θα σας πω αμέσως και από αλλού εφάνη που μας ενδιαφέρει. Όλα αυτά έχουν μια έκφανση τρομακτική λίγα μέτρα πιο μακριά από τη μεγάλη εκκλησία, την υπέροχη εκκλησία στον κόσμο, τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης των Ρωμαιοκαθολικών. Εκτίστηκε το μεγαλύτερο τζαμί της Ευρώπης. Πώς είναι δυνατόν? Γιατί είχε καταπέσει το εκκλησιαστικό ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον της χριστιανικής ζωής, της εκκλησίας, της πνευματικής καλλιεργίας, της ταπεινώσεως και της αγάπης. Ήρθαν και μπήκαν και καταστάθησαν. Βγάτε τους τώρα. Ο κύριος Άνθιμος επανέλαβε για μία ακόμη φορά με την ευκαιρία αυτή την αντίθεσή του στην ίδρυση του Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εγώ αγωνίστηκα, κύριε Υπουργή και κύριε Πρόεδρε, γιατί αγωνίστηκα να μην γίνει εδώ το Τμήμα των Ισλαμικών Σπουδών και ποια ήταν τα επιχειρηματά μου που είναι γραμμένα προς τον Πρωθυπουργό
προς τον Υπουργό Παιδείας, προς τον Πρίτανη, προς τους καθηγητάς, προς όλους τους αρμοδίους. Μη, η Θεσσαλονίκη δεν έχει ανάγκη από παρουσία του Ισλάμ. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη του Αποστόλου Παύλου, από τον Παύλο ιδρυμένη, από τους μεγάλους Αγίους, από τους μεγάλους ήρωες, από τον Δημήτριο και από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και τόσους άλλους. Από τον πρώτο αιώνα είναι έδρα επισκοπής στη Θεσσαλονίκη, η μοναδική. Έχει περίπου 110 μητροπολίτες αρχιερείς, οι οποίοι είχαν την ευθύνη την πνευματική του λαού της Θεσσαλονίκης. Παρά τα αυτά, σήμερα κύριοι, εδώ πολιτικά πρόσωπα που σας αγαπάμε και σας σεβόμεθα εγώ όλους με όλη με την ψυχή, έρχονται και έχει ο Ερντογκάν και λέει της Τουρκίας το ενδιαφέρον ξεκινάει από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και φτάνει μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Και λέγω εγώ και φωνάζω και μερικοί που δεν ξέρουν και μάλιστα προς τα κάτω, γιατί έζησα 30 χρόνια μέσα στον Εύρο και ξέρω τι κάναμε και ξέρω τι υπήρχε. Και λυπάμαι τώρα για μερικά πράγματα που ακούω, αλλά δεν θα τα πω γιατί άπτονται και τοποθετήσεων των κομμάτων. Αλίμονό μας αν αφήσουμε εξέφραγη την Ελλάδα για να γίνει αδιάκριτη εισβολή ανθρώπων που ανήκουν σε θρησκεία, η οποία θα μας αναγκάσει αύριο και να πει ή θα γίνεις ότι είμαι εγώ ή θα σε εκτελέσω.